Καλησπέρα σας, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη ώρα αιχμής, Τρίτη σήμερα 5 Δεκεμβρίου, με την θερμοκρασία τώρα, μεσημέρι στους 5 βαθμούς Κελσίου έξω, ήλιος με δόντια, πολύ κρύο, ίσως η αίσθηση να είναι και μείον. Αλλά έχουμε 5 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει πολλά και ενδιαφέροντα για εσάς. Έχουμε μεγάλα ρεπορτάζ, έτσι, χορταστικά, όπως το λέμε. Είχαμε χθες το συλλαλητήριο ενάντια στην πώληση των λιγνητικών μονάδων και των ορυχείων της ΔΕΗ εκεί στην Φλόρινα. Το κάλυψε ο Σωκράτης Μουτίδης από κοντά. Θα τον έχουμε σε λίγο στο τηλέφωνο. Δίπλα μου είναι ήδη ο αρχισυντάκτης εκπομπής, ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος, για να μας πει τα νέα της ημέρας. Θα έχουμε όλες τις ανταποκρίσεις από τους 4 νομούς της περιφέρειάς μας. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στα πλαίσια των συνεντεύξεων που ανοίξαμε με τους Προέδρους των Εμπορικών Συλλόγων της περιφέρειάς μας. Θα είναι μαζί μας ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πτολεμαΐδας, ο Μιχάλης Οδελικώστας. Ας περάσουμε να δούμε τίτλους και συνεχίσουμε. Ένταση επικράτησε έξω από το Υπουργείο Εργασίας στην πλατεία Κλαθμόνο στην Αθήνα, καθώς διαδηλωτές του ΠΑΜΕ εισέβαλαν στο κτίριο του Υπουργείου. Η κινητοποίηση του ΠΑΜΕ αφορούσε το δικαίωμα στην απεργία. Καταγγέλλεται τροπολογία της κυβέρνησης, η οποία συνέχεια αποσύρθηκε. Εν τω μεταξύ, καθορίστηκαν οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, η ημερομηνία καταβολής των συντάξεων είναι η 19η Δεκεμβρίου για τους συνταξιούχους του ΟΑΕ και του ΟΓΑ και η 21η Δεκεμβρίου για τους συνταξιούχους που προέρχονται από τους λοιπούς φορείς και το δημόσιο. Είναι δίπλα μου, όπως σας προείπα, ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Να πούμε ότι σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα, για το ίδιο θέμα που είδαμε και στο ρεπορτάζ, για το θέμα της τροπολογίας, όπου το ΠΑΜΕ υποστηρίζει ότι επιχειρείται κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία, θα γίνει κινητοποίηση και στην Κοζάνη. Στις 7 η ώρα το απόγευμα θα έχουμε μια κινητοποίηση, την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Υπάρχει αίσθηση ότι θα γίνει και μια διαμαρτυρία για την Λευκή Νύχτα, αλλά επίσημα ο λόγος για τον οποίο γίνεται η κινητοποίηση αυτή είναι, ο ίδιος που είμαι στο ρεπορτάζ, η διαμαρτυρία και την τροπολογία της κυβέρνησης. Μιας και ανέφερα τη Λευκή Νύχτα, να θυμίσουμε ότι σήμερα έχουμε σειρά εκδηλώσεων στην περιοχή μας. Έχουμε το άναμα του δέντρου, έχουμε μια μεγάλη συναυλία με το διάσημο νεανικό συγκρότημα Ονειράμα και έχουμε βεβαίως και τη Λευκή Νύχτα, άρα στην Κοζάνη. Η Κοζάνη, η πόλη της Κοζάνης, έχει την τιμητική της σήμερα. Από τις 8 και μετά στο κέντρο θα έχει πολλά ενδιαφέροντα για όσους θέλουν να επισκεφθούν το κέντρο της πόλης. Και τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά μέχρι και τις 12 το βράδυ. Κατά επιλογή, έτσι, όποιος θέλει το ανοιχτό. Ναι, όποιος θέλει βέβαια. Και όποιον θέλει να κάνει και τα ψώνια του, θα είναι πιο εύκολη. Και θα είναι και πολύ όμορφα, μιας και θα είναι και η μπάντα εκεί στους δρόμους. Πάντως, σήμερα, από σήμερα ξεκινά επίσημα. Βεβαίως. Από σήμερα ξεκινά επίσημα το πρόγραμμα χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Κοζάνης με το άνοιγμα του δέντρου και τη συναυλία. Και από εκεί και πέρα ο Εμπορικός Σύλλογος έχει διοργανώσει την ίδια μέρα την Λευκή Νύχτα σήμερα το βράδυ. Έτσι. Ανοιχτά καταστήματα ως τις 12 τα μεσάνυχτα για όσους εμπόρους το επιλέξουν να το κάνουν. Τώρα είναι πολύ ωραία η βραδιά, φαντάζομαι. Βεβαίως. Και εκεί θα είναι και η κάμερα του Flash να το καλύπτει. Τώρα, να ενημερώσουμε τους κατοίκους της Σιάτιστας ότι για αύριο έχει προγραμματιστεί μία σύντομη διακοπή ρεύματος, σύντομη εννοώ δίωρη, από τις 8 το πρωί ως τις 10 το πρωί, στην περιοχή του Αγίου Νικάνορα. Μας έστειλαν σχετική ανακοίνωση από τη ΔΕΔΙΕ. Το μεταφέρουμε στους πολίτες. Αύριο για 2 ώρες περιοχή Αγίου Νικάνορα το πρωί στην Σιάτιστα δεν θα έχει ρεύμα. Να πάμε στα ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Να ξεκινήσουμε ενημερώνοντας τα μέλη του Επιμελητηρίου Κοζάνης που επιθυμούν να πάρουν μέρος στις εκλογές της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου ότι από σήμερα γνωρίζουμε και το πού μπορούν να ψηφίσουν και το πώς και το πότε, καθώς έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από το Επιμελητήριο. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα ρεπορτάζ με το ποια εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν, ποιες είναι οι ώρες προσέλευσης και ποιοι έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στην εκλογική διαδικασία. Πολύ κατατοπιστικό. Πάμε να το δούμε. Το Επιμελητήριο Κοζάνης ανακοίνωσε τις ημερομηνίες και τις λεπτομέρειες της εκλογικής διαδικασίας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή και τη Δευτέρα 10 και 11 Δεκεμβρίου. Στην Κοζάνη οι εκλογές θα γίνουν στο εκθεσιοκέντρο Κοζάνης, στο δημοτικό διαμέρισμα Κύλων, όπου θα ψηφίσουν όσα μέλη έχουν την έδρα του στο Δήμο Κοζάνης.
στην Πτολεμαΐδα, στο παράρτημα του επιμελητηρίου στην οδό Γουμεράς 6, απέναντι από το ιστορικό υδραγωγείο. Στη Σιάτιστα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο. Τέλος, στα Σέρβια, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο. Σε όλα τα εκλογικά τμήματα, οι εκλογές θα ξεκινήσουν στις 8 το πρωί και θα διαρκέσουν ως τις 6 και τις 2 ημέρες. Σημειώνεται ότι οι εκλογείς θα μπορούν να ψηφίσουν μόνο τους υποψηφίους του τμήματος στο οποίο ανήκουν. Έτσι, στα τμήματα γουνοποιών, μεταποιητικό, εμπορικό και υπηρεσιών θα μπορούν να βάλουν 3 σταυρούς σε υποψηφίους του δικού τους τμήματος. Στο τμήμα γουνοποιών, όπου κανένας συνδυασμός δεν έχει 3 υποψηφίους, ο μέγιστος αριθμός σταυρών προτίμησης δεν θα ξεπερά τον αριθμό των υποψηφίων. Υπενθυμίζεται πως δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης για τους επικεφαλείς των συνδυασμών. Λοιπόν, 4 συνδυασμοί. Στην τελική ευθεία, η προετοιμασία και η προσπάθεια προσέλκυσης ψηφοφόρων. Ένα μεγάλο στοίχημα είναι η συμμετοχή των μελών του επιμελητηρίου στην όλη διαδικασία. Δεν ξέρω πόσοι θα προσέλθουν στις κάλπες. Ακούσαμε σήμερα ότι ένας στόχος, στην καλύτερη περίπτωση, είναι οι 3.000 ψήφοι, δηλαδή να προσέλθουν 3.000 ψηφοφόροι. Επειδή ο αριθμός των μελών που θα έχουν δικαίωμα ψήφου εκείνες τις 2 ημέρες είναι 4.800, είναι τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, το επιμελητήριο βάζει τον στόχο του να έρθουν φαντάζομαι. Όλοι. Εγγεγραμμένοι και με τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους. Το επιμελητήριο βάζει ως στόχο να έρθουν όλοι. Επειδή όμως δεν είναι ρεαλιστικός αυτός ο στόχος, τα επιτελεία των συνδυασμών που κάτι καλύτερο γνωρίζουν γιατί έχουν κάνει τις προσπάθειές τους να προσελκύσουν ψηφοφόρους, υπολογίζουν ότι περίπου στους 3.000 να κυμανθεί αυτός ο αριθμός. Μακάρι να το ξεπεράσει. Μακάρι να έχει συμμετοχή και να το ξεπεράσει. Τώρα, είχαμε σήμερα μία συνέντευξη τύπου, την οποία παραχώρησε η απερχόμενη πλέον διοίκηση του εμπορικού επιμελητηρίου Κοζάνης, ο κύριος Κυριακίδης και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θέλησαν να προχωρήσουν σε έναν απολογισμό πεπραγμένων και παράλληλα να κάνουν ένα κάλεσμα στους ψηφοφόρους, στα μέλη του επιμελητηρίου, να πάρουν μέρος στις εκλογές. Mm-hmm. Θα περάσουμε να ακούσουμε τι δηλώνουν, πώς κάνουν τον απολογισμό, τι λένε για το τι έκαναν αυτά τα 6 χρόνια που ήταν στο τιμόνι του επιμελητηρίου. Και βεβαίως θα τους ακούσουμε να ζητούν από τα μέλη του επιμελητηρίου να πάρουν μέρος στις εκλογές, με την ψήφο τους να ενισχύσουν την προσπάθεια της νέας διοίκησης των 21 ατόμων που θα έχουν το τιμόνι την επομένη των εκλογών. Μάλιστα. Ας περάσουμε να τον ακούσουμε. Ο υποφαινόμενος και η απερχόμενη διοίκηση, πέραν των προαναφερθέντων στοιχείων που κατέφερε σε επίπεδο έργου και επιδόσεων, αφήνει ως βασική και κυρίαρχη παρακαταθήκη για τη νέα περίοδο τη συλλογικότητα και την ενότητα. Με αυτές τις έννοιες πορευτήκαμε σε όλη την περίοδο της διοίκησής μας και με αυτές ολοκληρώνουμε. Μπορώ να καταλάβω και να δικαιολογήσω, αν θέλετε, στο πλαίσιο ενός προεκλογικού αγώνα, να ακούγονται και να λέγονται κάποια πράγματα μόνο για να ακούγονται και μόνο για να λέγονται. Κάποια αυτά αφορούσαν και εμένα προσωπικά. Δεν είπα το παραμικρό και ούτε σήμερα θα το κάνω. Ακριβώς επειδή είμαι ενάντια στις αξίες και στις αρχές μου, στο να αβαντάρω και να στοχοποιώ ανθρώπους, ακόμα κι αν κάποιοι με έχουν αδικήσει με τα λεγόμενά τους. Ως διοίκηση ήμασταν μακριά από κόμματα και διχαστικές πρακτικές, που μόνο ζημιά μπορούσαν να προκαλέσουν στον δημιουργικό χώρο της επιχειρηματικότητας. Αναφέρθηκε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Κοζάνης σε όλα τα πεπραγμένα, τα διοικητικά, τον οικονομικό, τον διοικητικό απολογισμό κτλ. Ξέχασε να πει όμως ένα πράγμα ο πρόεδρος, ότι για να γίνουν όλες αυτές οι δράσεις, χρειάστηκαν ώρες εργασίας πολλές, πρόεδρε. Ήμασταν σε καθημερινή βάση στο επιμελητήριο. Αμισθή. Αυτό πρέπει να τονιστεί, ότι ήμασταν αμισθή. Και αν θέλετε να σας πούμε και το μισθό τον οποίο πέραμε ήταν 33 ευρώ σαν αντιπρόεδρος, μηνιαίος, και 250 σαν πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι την εξαετία, γιατί για 6 χρόνια διατέλεσα σαν αντιπρόεδρος του επιμελητήριου Κοζάνης, έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω, πρόεδρε, ότι ήμασταν μια πετυχημένη διοίκηση. Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ λιγάκι στους νέους υποψηφίους, να τους ευχηθώ καλή επιτυχία. Να εργαστούν και αυτοί μέσα στο επιμελητήριο όπως εργαστήκαμε εμείς, χωρίς κομματικές αντιπαραθέσεις. Να ξέρουν ότι όταν θα μπουν στο επιμελητήριο τα 21 αυτά άτομα, να ξέρουν ότι πρέπει να εργαστούν. Πρέπει να εργαστούν πολύ περισσότερο από εμάς. Εμείς, αν το αναβαθμίσαμε το επιμελητήριο, αυτό θα το κρίνει ο κόσμος και η ιστορία.
Εάν το φέρουμε σε ένα επίπεδο, αυτοί καλούνται να το πάνε ακόμα περισσότερο, γιατί οι επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή το ζητούν. Πραγματικά χαίρομαι, διότι το επιμελητήριο συνεχίζει να είναι ένας ζωντανός οργανισμός που έχει πετύχει αρκετά πράγματα και έτσι αφήνει μια παρακαταθήκη στη νέα διοίκηση που θα εκλεγεί, όχι μόνο να κρατήσει αυτά, αλλά να προχωρήσει ακόμα πιο μπροστά. Όταν πρωτοέγινα, γιατί ερχόμενος από ένα ορφανοτροφείο, θεωρούσα περηφάνεια μου όταν με χαιρετούσε κάποιο υψηλό πρόσωπο στην Κοζάνη. Όταν έγινα πρόεδρος, ένιωθα περηφάνεια όταν με χαιρετούσε ένας ασήμαντος και με χαιρετούσε. Και αν μου ζητούσε κάτι, προσπαθούσε με οποιονδήποτε τρόπο να εξυπηρετηθεί. Και αυτό το ένιωθα τιμή μου ότι με χαιρέτησε. Αυτό το πράγμα θέλω, το συνέστημα, να το περάσω και στους νέους. Αυτούς που τώρα έρχονται και αφήνουν, σίγουρα θα αφήσουν μέρος των αποδόσεων στη δουλειά τους, γιατί το επιμελητήριο δεν είναι έτσι σαν ένα να είμαι και πρόεδρος. Θέλει να περισσότερες προσπάθειες να τις δώσει στο χώρο του επιμελητήριου και ύστερα και στη δουλειά του. Χθες είχαμε το Παλαϊκό Συλλαλητήριο στην Φλόρινα ενάντια στην πώληση λιγνητικών μονάδων και ορυχείων της ΔΕΗ. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε, ο Σωκράτης Ομουτίδης κάλυψε το ρεπορτάζ, ήταν εκεί σε όλη την διάρκεια που γινόταν το συλλαλητήριο και τον έχουμε στο τηλέφωνο. Σωκράτη, καλησπέρα. Καλησπέρα Φωτεινή, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Με την δυναμική συμμετοχή λοιπόν των Συνδικάτων Ενέργειας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων, πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στη Φλόρινα, όπως είπε, στο συλλαλητήριο κατά της πώλησης μονάδων της ΔΕΗ σε ιδιώτες. Στην κεντρική πλατεία βρέθηκε πολλοί κόσμος, όχι όμως ομολογούμε, όπως είπαν και οι διοργανωτές, τόσοι πολίτες όσοι αναμένονταν και όχι από ολόκληρη την Δυτική Μακεδονία. Ωστόσο, το μήνυμα κατά της πώλησης των μονάδων σε ιδιώτες πέρασε και μάλιστα με το μήνυμα των συνδικαλιστών πως θα προχωρήσουν σε απεργίες τις μέρες ψήφισης του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, απειλώντας βέβαια και με διακοπές ρεύματος. Να πούμε πως ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας για άλλη μια φορά δήλωσε πως θα παραιτηθεί ο ίδιος και το Περιφερειακό Συμβούλιο για να προκληθεί θεσμική εκτροπή, όπως είπε, θέτοντας παράλληλα την κοινωνία πρώτων ευθυνών της όσον αφορά στις τυχόν υποψηφιότητες που θα κατατεθούν και από πού αυτές θα προέλθουν. Να πούμε πως για πρώτη φορά ακούσαμε και από τα σώματα των κυβερνητικών βουλευτών ότι θα ψηφίσουν υποχρεωτικά το νομοσχέδιο παρά το ότι διαφωνούν, με την ελπίδα πως η ιδιωτικοποίηση των μονάδων της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού θα φέρει ίσως θετικά αποτελέσματα. Όλα αυτά και εν ώψη του συλλαλητηρίου της Μεγαλόπολης, άμεσα στις επόμενες μέρες η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν ξεκινάει τη διαδικασία του γνωστού market test, από την οποία θα φανεί αν υπάρχουν πράγματι ενδιαφερόμενοι να αγοράσουν τις προσπόλεις λιγνητικές μονάδες της ΔΕΗ, με περιθώριο να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ένα μήνα. Να πούμε πως ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταθάκης, ετοιμάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα νέο γύρο επισκέψεων, ξεκινώντας αυτή τη φορά από την Αρκαδία. Και στα επιχειρήματα του κυρίου Σταθάκη καταλέγεται βεβαίως η προστασία των θέσεων εργασίας, τις προσπόλεις μονάδες. Άλλωστε, ο κύριος Σταθάκης, μετά το τέλος των μαραθώνιων διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, φρόντισε να διαβεβαιώσει για την διατήρηση των μονάδων, για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, τονίζοντας πως αυτές οι θέσεις εργασίας αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των προσπόληση μονάδων. Επιπλέον, να πούμε πως σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το Υπουργείο Ενέργειας, ο στόχος που αρχικά είχε συμφωνηθεί με την εταιρεία την Digicom στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης και ως εφαρμογή απόφασης του Ευρωδικαστηρίου, προέβλεπε την αποεπένδυση του 40% του λιγνητικού δυναμικού της ΔΕΗ. Η πρόταση που θα υποβληθεί τελικά σε market test προβλέπει ότι σήμερα η ΔΕΗ διατηρεί το 78,6% του λιγνητικού δυναμικού της ή αλλιώς, όπως λένε, θυμίζω τη δήλωση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο ως ποιο 100% μιλάμε. Αυτό λοιπόν, αυτό συγκαταλέγεται ότι το λιγνητικό αυτό δυναμικό, όπως σας είπα πριν, με άλλο ποσοστό είναι το 90,9% του συνολικού παραγωγικού δυναμικού της, συμπεριλαμβάνοντας μέσα και την άδεια της δεύτερης μονάδας της Μελίτης.
Αυτά λοιπόν εν ολίγης. Θα δείτε και στο ρεπορτάζ που θα ακολουθήσει τι ακριβώς έγινε χθες στην Φλόρινα. Θα ακούσετε και τις δηλώσεις των κυβερνητικών βουλευτών της Κοζάνης, καθώς επίσης και τις δηλώσεις των συνδικάτων, τα οποία, όπως είπαμε και στην αρχή, δηλώνουν κάθετα την αντίδρασή τους και την κάθετη αντίθεσή τους στο κομμάτι της πώλησης των μονάδων και αναμένουμε εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Σωκράτη μου, τι να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς θα περάσουμε να δούμε το πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ. Την έντονη αντίθεσή τους στην πώληση των μονάδων της ΔΕΗ σε ιδιώτες διατράνωσαν από την Φλόρινα το μεσημέρι της Δευτέρας σύσσωμη αυτοδιοίκηση, συνδικάτα, φορείς και εκκλησία. Είναι ένας αγώνας με όρους κοινωνίας και όχι με όρους συντεχνίας. Οι περιοχές που έχουν δώσει τα σπίτια τους για να ηλεκτροδοτηθεί η χώρα για λόγους δημοσίου συμφέροντος, τώρα καλούνται για λόγους ιδιωτικών συμφερόντων να ξεπουλήσουν τη δημόσια περιουσία. Κανένας από τη Δυτική Μακεδονία δεν δέχεται και αυτό θα είναι το σημερινό σύνθημα. Θα φωνάξουμε το όχι και θα διαμαρτυρηθούμε εντονότατα σε εκείνους οι οποίοι πήραν την απόφαση να πωλήσουν τη ΔΕΗ. Δεν μπορούμε να το ανεχθούμε αυτό. Το συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία στις 2.30 το μεσημέρι. Τα συνδικάτα με πανό και συνθήματα ξεκαθάρισαν πως είναι κάθετα αντίθετα στο ξεπούλημα, όπως λένε, της ΔΕΗ και απείλησαν με απεργίες για να αποτραπεί η ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Είμαστε εδώ για να πρωτοφωνάξουμε όχι στο ξεπούλημα της εθνικής μας περιουσίας. Είμαστε εδώ για να θυμίσουμε τους κυβερνώντες και όλο το πολιτικό σύστημα αυτά που λέγανε το προηγούμενο διάστημα. Και είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το εθνικό μας καύσιμο, αυτό που επί 60 χρόνια τροφοδότησε μέχρι το τελευταίο χωριό με ηλεκτρικό ρεύμα. Είμαστε εδώ να αγωνιστούμε μαζί με την κοινωνία του νομού Φλόρινας, μαζί με τις κοινωνίες του νομού Αρκαδίας και του νομού Κοζάνης, οι κοινωνίες αυτές που δώσαν το καλύτερο εαυτό τους, που δώσαν το κοίτασμά τους για να έχει επιχείρηση ο ελληνικός λαός ρεύμα φτηνό. Σε αυτό θα αγωνιστούμε όλοι μαζί με την κοινωνία, ανάντια στο ξεπούλημα της επιχείρησης. Μια αντιπροσωπεία από το Δήμο της Μεγαλόπολης και από τα συνδικάτα της περιοχής για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και τη στήριξή μας στο σημερινό συλλαλητήριο που διοργανώνουν οι φορείς στο συντονιστικό στη Φλόρινα, να φύγει και φεύγει νομίζω ένα δυνατό μήνυμα με τη σημερινή συγκέντρωση. Ένα τέτοιο μήνυμα θα φύγει για την Τετάρτη από τη Μεγαλόπολη. Ένα μήνυμα απέναντι σε αυτές τις απαράδεκτες εγκληματικές πολιτικές διάλυσης και ξεπουλήματος της ΔΕΗ. Στο πλευρό του, στον αγώνα αυτών και η αυτοδιοίκηση. Με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας να δηλώνει και πάλι πως αν πουληθεί έστω και μία μονάδα θα παραιτηθεί. Η ενέργεια, όπως έχουμε πει κατά επανάληψη, και τα νερά για μας είναι δημόσια αγαθά. Πρέπει να υπηρετούν αυτή την προσπάθεια και τον λαό. Και όπως είπα χθες και στον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Παπαδημούλη, για μας τα ζητήματα αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα. Και αν έχουμε αρνητική εξέλιξη, που εμείς ευελπιστούμε με τους αγώνες μας να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές, εάν θα υπάρξει αρνητική εξέλιξη και τελικώς υπάρχουν αγοραστές για τις μονάδες και της Φλόρινας και της Μεγαλόπολης, όπως το είπα και στον Αντιπρόεδρο, το έχω πει και σε όλους τους τόνους, θα δημιουργήσουμε κενό με την παραίτηση σύσσωμα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Σας μεταφέρω το χαιρετισμό, το μήνυμα και την εντολή του Δημάρχου της Μεγαλόπολης, του Δημοτικού Συμβουλίου της Μεγαλόπολης, των εργαζομένων της ΔΕΗ της Μεγαλόπολης, της κοινωνίας της Μεγαλόπολης. Και η εντολή είναι μία. Όχι στο ξεπούλημα της ΔΕΗ. Σε αυτό δεν μπορεί παρά να είμαστε όλοι αντίθετοι, όχι μόνο οι εργαζόμενοι, όχι μόνο οι τοπικές κοινωνίες τις οποίες παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από το Λιγνίτι, αλλά όλος ο ελληνικός λαός πρέπει να είναι αντίθετος σε μια τέτοια ενέργεια. Στην κινητοποίηση έδωσαν το παρόν και οι κυβερνητικοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με αυτούς της Κοζάνης να δηλώνουν πως διαφωνούν μεν με την πώληση, αλλά υποχρεωτικά θα ψηφίσουν το σχετικό νόμο στη Βουλή. Είναι μια αναγκαστική απόφαση για μας, δεν είναι πολιτική μας γραμμή, δεν το επιδιώξαμε ποτέ. Είναι μια αρνητική εξέλιξη, στην οποία προσπαθούμε να αντιπαρέλθουμε, προσπαθώντας πάντα αυτό που ήταν και είναι ο πυρήνας του πολιτικού μας προγράμματος, η προστασία του δημόσιου πλούτου και των δικαιωμάτων της περιοχής των εργαζομένων, να είναι ενεργά, διακριτά και μπροστά μας. Θα ψηφίσει το νομοσχέδιο για πώληση του 40%. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και θα ολοκληρωθεί τελικά και θα μιλήσουμε τότε γι' αυτό ακριβώς το γεγονός. Η ΔΕΗ μέσα από αυτή την εξέλιξη μπορεί να βρει μια ουσιαστικά καλύτερη μέρα. Να μετατρέψει.
λύσει το πρόβλημα σε πλεονέκτημα για την επόμενη μέρα. Είστε έτοιμος να μην ψηφίσετε ενδεχομένως πόλη μονάδων της ΔΕΗ? Είμαι κατηγορηματικά σαφής ότι θα στηρίξω τις επιλογές της κυβέρνησης, διότι η κυβέρνηση αυτή δεν δημιούργησε το πρόβλημα αυτό. Οδηγείται σε αυτή την λύση με την οποία σαφέστατα δεν συμφωνούμε. Και σε αυτό το σημείο θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και θα πάμε στην Εορδαία και στην Τολεμαΐδα και στον Κωνσταντίνο το Μαυρίδη. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι οι εικόνες είναι στενάχωρες σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή. Αυτό που τουλάχιστον κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ και που δεν είναι άλλη από την πραγματικότητα, δεν είχαμε τη συμμετοχή στην Φλόρινα. Δεν ήταν η αναμενόμενη, Κωνσταντίνε. Με τίποτα. Και βάζω ένα ερώτημα. Το είχα βάλει και σε άλλες συγκεντρώσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν. Πολύ καλύτερες βέβαια σε όγκο, αλλά το ίδιο προβληματικές με ερωτήματα. Όπως για παράδειγμα, θέλουμε ή δεν θέλουμε επιτέλους την πώληση του μονάδου της ΔΕΗ? Εγώ το λέω ρητορικά και φαντάζομαι ότι ουδής υπάρχει στη Δυτική Μακεδονία που θέλει την πώληση της ΔΕΗ. Και πόσο μάλλον οι εργαζόμενοι της επιχείρησης. Την σημαντικότητα, Κωνσταντίνε, την οικονομική αμφιβάλλω, αν την έχουμε καταλάβει ακόμα ως πολίτες. Ναι, εγώ ρωτώ απλά, αφού δεν θέλουμε, γιατί ήμασταν στη διπλανή καφετέρια? Γιατί η σύζυγός μας ή ο σύζυγός μας ήταν στο σπίτι και έφτιαχνε τις δουλειές του σπιτιού? Γιατί δεν ήταν στην πλατεία? Γιατί πολύ απλά νομίζουμε ότι δεν μας αγγίζει. Θα το καταλάβουμε. Πρέπει κάποια σε πολύ σύντομο χρονικό πρέπει διάστημα. Κάποια στιγμή να αποφασίσουμε. Και αν αποφασίσουμε, να κάνουμε πράξη την απόφασή μας. Γιατί φοβάμαι ότι λέμε ότι έχουμε αποφασίσει, ότι στηρίζουμε κάτι, αλλά το κάνουμε στο καφενείο και στη συζήτηση, στον κοινωνικό μας διάλογο και όχι στην πράξη και στις πλατείες και στον αγώνα. Πρέπει κάποια στιγμή να το αποφασίσουμε αυτό. Δεν πάει άλλο, γιατί αλλιώς θα τα βρούμε, όπως είπες, μπροστά μας και τότε θα είναι πολύ αργά. Αυτό τελεία. Δεν θα πω κάτι άλλο. Θέλω να αλλάξω θέμα. Φοβάμαι ότι θα επανέλθουμε σε τέτοιου είδους κινητοποιήσεις και μετά τη Μεγαλόπολη θα γίνει και ξανά στην Κοζάνη και στην Τολεμαΐδα και αλλού. Γιατί το τρένο αυτό έχει συνέχεια, κινείται πάνω σε γραμμές, σε ράγες και βλέπουμε τον ορίζοντα, και αν αυτόν τον ορίζοντα δεν τον ανατρέψουμε θα τον δούμε μπροστά μας ως τετελεσμένο γεγονός. Στην ειδησιογραφία σας πάω λιγάκι πίσω μερικούς μήνες. Θυμόμαστε όλη την πολιτιστική εκδήλωση, η Παύλα Συναυλία που είχε γίνει τον περασμένο Ιούλιο με τους αδερφούς Τσαχουρίδη στο γήπεδο της Τολεμαΐδας. Ήταν μια κοινωνική εκδήλωση που είχε πραγματοποιήσει ο Σύλλογος Πολυτέκνων Εορδαίας. Είχαν μαζευτεί αρκετά χρήματα, πληρώθηκαν τα έξοδα της συναυλίας, έμειναν και κάποια υπόλοιπα, γύρω στις 5.000 ευρώ όπως μας είπαν σήμερα. Αγοράστηκαν ιατρικός εξοπλισμός, καρδιογραφήματα και καρδιογράφους, πιεσόμετρα και κάποια άλλα που χρειαζόταν το νοσοκομείο μετά από υπόδειξη της παθολογικής κλινικής, και σήμερα αποδόθηκαν στο νοσοκομείο, στη διοίκηση και τους γιατρούς της παθολογικής κλινικής. Βεβαίως να πω ότι σε αυτό συμμετείχαν και χορηγοί ιδιώτες επιχειρήσεις της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση είναι το ευθαρρυντικό μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε, όλοι μαζί ως κοινωνία δηλαδή, να ακόμη και να αναπληρώσουμε κενά της πολιτείας και του κράτους. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν περιμένουμε από την πολιτεία και το κράτος, νομίζω ότι θα περιμένουμε. Γιατί κάποια πράγματα φαίνεται καθαρά ότι δεν έρχονται είτε χωρίς αγώνες, είτε με ευμάρεια που δεν την έχουμε τα τελευταία χρόνια. Ο Σύλλογος Πολυτέχνων λοιπόν σήμερα παρέδωσε αυτά τα μηχανήματα. Ρεπορτάζ θα έχουμε στις ειδήσεις και πιθανόν και αύριο στην εκπομπή. Και στην χθεσινοβραδινή βραδιά, να σας πω ότι είχαμε την εκδήλωση του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, την ετήσια εκδήλωση εν ώψη της 3ης του Δεκέμβρη, χθες 4 Δεκεμβρίου. Διαφορετικά γιόρτασαν την ημέρα αυτή, την Παγκόσμια ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, με θεατρική παράσταση, με τον Τάκη Βαμβακίδη, με ευχάριστο κλίμα, με καλή διάθεση και με μηνύματα που τουλάχιστον στο επίπεδο των λόγων ήταν αισιόδοξα για το αύριο. Η κάμερα βρέθηκε εκεί. Δυστυχώς, λόγω πνευματικών δικαιωμάτων, δεν έχουμε καλές σκηνές από το έργο. Ήταν πραγματικά από τη θεατρική παράσταση, παύλα επιθεώρηση
ποντιακής διαλέκτου. Ο κόσμος γέλασε πάρα πολύ και το διασκέδασε κυριολεκτικά. Ωραία, θα περάσουμε να δούμε τα αποσπάσματα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια. Καλή. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Πτολεμαϊδα η εκδήλωση του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας στον ΑΜΕΑ. Το πρόγραμμα περιελάμβανε τη θεατρική παράσταση «Ζωή και Κότα» με Χαβίτς και με Κορκότα και με τα εισιτήρια να έχουν εξαντληθεί από πολύ νωρίς. Σήμερα ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει τη σημερινή θεατρική παράσταση «Ζωή και Κότα» με Χαβίτς και με Κορκότα εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας των Ατόμων με Αναπηρία που ήταν χθες 3 Δεκεμβρίου. Ευχαριστούμε τους χορηγούς καθώς και όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τη στήριξη και τον Δήμο Ιορδέας. Επίσης ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές παράστασης που βρίσκονται εδώ αφιλοκερδώς. Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Παντελιά Αθηνά, η οποία αναγνωρίζοντας τη δράση και το έργο μας, άφησε κληρονομιά ένα ακίνητο στην Αθήνα για την αξιοποίηση των δράσεών της. Αιωνία της η μνήμη. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Θεόφιλο Πουταχίδη για την παρουσία του σήμερα εδώ στην εκδήλωσή μας. Επίσης, το χορευτικό του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαϊδας για τη συμμετοχή του στην παράσταση. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε το Σύλλογο Σταγόνα Ελπίδα, ο οποίος βρίσκεται έξω στην είσοδο. Και όσοι θέλετε να γίνετε δότες του Μυελού των Οστών, μπορείτε κατά τη διάρκεια της παράστασης, στο διάλειμμα ή στο τέλος, να δώσετε δείγμα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε συνανθρώπους μας που χρειάζονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση. Μόνοι μας πολεμάμε και θα πετύχουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Εμείς είμαστε ένας δυναμικός σύλλογος. Ζητάμε τη βοήθεια του κόσμου και σήμερα ανταποκρίθηκε ο κόσμος. Έχουμε τη στήριξη όλων των συλλόγων και είπαμε να κάνουμε μια διαφορετική εκδήλωση. Ούτε δηλώσει ούτε τίποτα. Όσοι είναι φίλοι μας, είχαμε καλέσει να έρθουν. Η αίθουσα παιδιά έχει γεμίσει. Έχουμε προπολίσει τα εισιτήρια και δυστυχώς δεν μπορούμε να βάλουμε το δικό μας ο κόσμο μέσα. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συλλόγους όλους που μας στήριξαν, την κοινωνία όλη και τους φορείς. Και συνυπογράφουν και όλοι οι συλλόγοι κάποιες δηλώσεις, ειδικά για την πόλη της Πτολεμαϊδας που ζούμε και ιδρεύει ο Σύλλογος. Επιτέλους πρέπει να σεβαστεί η πόλη αυτή το κόσμο των αναπήρων και το αναπηρικό κίνημα. Γιατί έχουμε δώσει πάρα πολλά σε αυτή την πόλη, δεν έχουμε πάρει τίποτα. Και αυτή η πόλη έχει δυνατότητες να γίνει πρότυπη πόλη στην Ελλάδα. Ειδικά στα θέματα προσβασιμότητας και προσβαλασιμότητας. Εδώ θέλω τη Δήμαρχη. Θέλω την βοήθεια τη τοπική αυτοδιοίκηση πρώτων και δευτέρου βαθμού και τη βοήθεια των φορέων. Οι φορείς σήμερα ανταποκρίθηκαν. Το βλέπετε και μόνοι σας. Φεύγει ο κόσμος. Τέτοια εκδήλωση δεν πιστεύω να έχει ξαναγίνει ξανά. Έχουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους καλλιτέχνες. Το Θεόφιλο του Πουταχίδη, το φίλο που ήρθε αφιλοκερδός. Ειδικά για αυτή την παράσταση. Και όλο τον κόσμο. Τα ευχαριστώ είναι λίγα. Να ρωτήσω λίγο και να ζητήσω ένα σχόλιο για το ότι γίνεται το κέντρο διημέρευσης. Πώς το σχολιάζετε εσείς σαν σύλλογος? Η μεγάλη επιτυχία. Είναι 20 χρόνια μια γάγγρανα που μας τρώει παραπάνω. Κάποιοι έλεγαν ότι θα το πετύχουμε αυτό και με τη βοήθεια τη δικιά μας, της ομάδας που έτρεχε, των γονέων,
τη Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και τη τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού που μα άκουσε αυτή τη φορά και δευτέρου, έγινε το έργο. Και έχουν γίνει αρκετά έργα για τα άτομα με αναπηρία. Δεν φαίνονται, είναι λίγα. Μπορούν να γίνουν παραπάνω. Λεφτά υπάρχουν πολλά. Και θα πάμε στην Καστοριά και στον Θανάση τον Πατσόπουλο. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσένα, Φωτεινή. Καλησπέρα και τους τηλεθεατές. Και να πούμε ότι το κρύο βέβαια είναι τσουχτερό στην Καστοριά. Παρ' όλα αυτά είχαμε επίσκεψη στο φυλάκιο Τριλόφου του αρχηγού στρατού του κυρίου Στεφανή. Συγκεκριμένα, στο φυλάκιο Τριλόφου του Γαράμου, στα σύνορα με την Αλβανία, βρέθηκε σήμερα ο αρχηγός του ελληνικού στρατού, Αλκιβιάδης Στεφανής, συνοδευόμενος από τον υποδιοικητή του τρίτου σώματος στρατού Καρατζέτζο, τον διοικητή της 9ης Ταξιαρχίας Ταξίαρχο Κατσικά και τον διοικητή του 15ου Συντάγματος Πεζικού Σιόρεντα. Την τέλεση του αγιασμού στο φυλάκιο του καινούριου τέλεσε ο Σεβασμιότατρος Μητροπολίτης Καστοριάς Σεραφείμ, ο οποίος ευχαρίστησε τον αρχηγό για τις συχνές επισκέψεις στα ελληνοαλβανικά σύνορα, όπως και ο αρχηγός στρατού ευχαρίστησε τον Σεβασμιότατο για το ενδιαφέρον που δείχνει για το στρατό. Αυτά για την επίσκεψη του αρχηγού στρατού στο φυλάκιο του Τριλόφου. Χθες, Φωτεινή, συνέβη ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με τραυματισμό στο κεφάλι της γυναίκας οδηγού. Mm. Συνέβη τις πρωινές ώρες χθες, στις 7:30, στο κάθετο της Εγνατίας κοντά στο Βουγατσικό. Κάτω από αδιευκρίνητες ζεύγα συνθήκες, προσέκρουσε το όχημα στο στιχαίο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της οδηγού. Διερχόμενος οδηγός ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ και η τροχέα, οι οποίοι προσέτρεξαν και οδήγησαν τη τραυματία στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο Καστοριάς θεώρησε ότι το τροχαίο είναι σοβαρό με το χτύπημα στο κεφάλι και δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει την Καστοριά, γι' αυτό η τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Και να κλείσουμε δύο άλλες ειδησούλες. Οι κάτοικοι του νομού Καστοριάς απαλλάσσονται από την καταβολή διοδίων στα διόδια ιεροπηγής. Αυτή την απόφαση ανακοίνωσε ο υπουργός κύριος Σπρίντζης, υπουργός υποδομών και μεταφορών κύριος Σπρίντζης. Και να κλείσω με το κρατικό βραβείο το Υπουργείο Πολιτισμού, βραβεύτηκε ο διηγηματογράφος από την Καστοριά, Ηλίας Παπαμόσχος, για το βιβλίο του «Η Αλεπού στη Σκάλας» που εξέδωσε η Κύχη το 2016. Του απενημήθη βέβαια το πρώτο βραβείο διηγήματος νουβέλας. Αυτά από Καστοριά. Καλή συνέχεια. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Θανάση. Καλή συνέχεια. Εμείς θα μείνουμε στην Καστοριά και θα πάμε σε ένα ρεπορτάζ όπου μας μιλάει ο κύριος Κοσμίδης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γούνας, για το πώς πάει φέτος η σεζόν. Με τα μελανότερα χρώματα περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο της Γουνοπίας ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, κύριος Δημήτρης Κοσμίδης, για την φετινή χειμερινή σεζόν, η οποία έχει ξεκινήσει. «Τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι φαίνονται. Δεν πάμε καθόλου καλά», δήλωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Κοσμίδης, τονίζοντας πως πολλές γουνοπηδικές επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας έχουν βάλει λουκέτο. Παράλληλα, έκανε λόγο για μαζικές αποχωρήσεις από το συγκεκριμένο επάγγελμα. «Δυσκολότερα είναι τα πράγματα. Ναι, για πείτε μου. Τα πράγματα είναι πολύ, πολύ πιο δύσκολα από ό,τι φαίνονται. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Αυτό φαίνεται και από τα μαγαζιά τα οποία κλείνουν και εδώ και στις Άδεστα. Φαίνεται από τις μαζικές αποχωρήσεις από τον κλάδο της γουνοπίας από γουνοπιτικές επιχειρήσεις. Φαίνονται από τις μη τακτοποιημένες επιχειρήσεις στα επιμελητήρια, γιατί τώρα έχουμε και εκλογές στις 11 του μηνός στα επιμελητήρια. Και εκεί φαίνεται δηλαδή το πόσο άσχημα πάνε οι γουνοπιτικές επιχειρήσεις.
460 επιχειρήσεις στο νομό Κοζάνης, που ξέρετε τα επίσημα στοιχεία γιατί είμαι αντιπρόεδρος του επιμελητήριου, 98 οι τακτοποιημένες. Αυτό δείχνει ότι δεν πάμε καλά. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας υπογράμμισε ότι για να ξεπεραστεί η κρίση επιβάλλεται να συνεχιστούν οι δράσεις εξωστρέφειας, ενώ επανέλαβε πως θα πρέπει οι γουνοποίοι να στραφούν στο κομματιαστό. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να συνεχίζουν να γίνονται αυτές οι δράσεις οι οποίες λέμε και πρέπει να κοιτάξουμε, γιατί όχι, να κοιτάξουμε λιγάκι και το κομματιαστό, να γυρίσουμε στο παραδοσιακό μας προϊόν, στο κομματιαστό, με την δουλειά την οποία και αναδείχθηκε η περιοχή μας, αλλά και μεγαλούργησε. Βέβαια, μέσα σε όλα τα άλλα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, θα πρέπει να αναζητηθούν νέες αγορές, όπως για παράδειγμα αυτές της Ρουμανίας και της Πολωνίας. Μπορεί να γίνει όμως αυτό, πρόεδρε? Υπάρχει πρόθεση των γουνοποιών για να γυρίζουν στο κομματιαστό? Υπάρχει προοπτική για αυτό το πράγμα? Σας είπα προηγουμένως, παραδείγματος χάρη, η Ρουμανία είναι μία από τις αγορές οι οποίες θέλει το φθηνό εμπόρευμα. Δεν είναι μονάχα η Ρουμανία. Αυτό είμαστε. Ψάχνουμε για να βρούμε αγορές οι οποίες θέλουν το φθηνό εμπόρευμα, δηλαδή το κομματιαστό. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Είμαστε σε καλό δρόμο με τη Ρουμανία. Είδα και στην έκθεση στην Ρουμανία ότι υπήρχαν και πολωνικές εταιρείες. Εταιρείες από την Πολωνία δηλαδή, που έρχονται να πουλήσουν στην Ρουμανία. Οι γονεπιτικές επιχειρήσεις από την Πολωνία τι κάνουνε? Ράβουν κομματιαστό, τα πουλάνε στην Πολωνία και τα πουλάνε και στη Ρουμανία και τα κάνουν και κάνουν και την εξωστρέφειά τους δηλαδή, και τα εξάγουν. Δηλαδή αυτό που κάνουμε εμείς κατ' εξοχήν με την Πολωνία, που ράβαμε τα πολωνέζικα που λέμε, τα πολωνέζικα κομματιαστά δηλαδή, και όχι μόνο, και πάρα πολλά άλλα είδη του κομματιαστού, η Πολωνία έχει λείψει τα τελευταία χρόνια από την περιοχή μας. Μήπως πρέπει να στραφούμε λίγο στο κομματιαστό, μήπως πρέπει να επανέλθουμε στο κομματιαστό και να κάνουμε και κάποια δράση και στην Πολωνία? Στους στόχους μας είναι να κάνουμε την επόμενη δράση και στην Πολωνία, για να δούμε δηλαδή μήπως ανοίξει αυτή η αγορά με τις γονοπιτικές επιχειρήσεις μας. Το βλέπουμε δηλαδή και στις παραλίες. Λείπουν οι Πολωνοί αγοραστές. Με μια φωνή όλοι λένε μας λείπουν οι Πολωνοί. Λείπουν γενικότερα οι Πολωνοί από την Ελλάδα. Έχουμε χάσει αυτή την αγορά. Δεν έχουμε χάσει την αγορά γιατί δεν βουλιώνται γούνες στην Πολωνία. Την χάσαμε εμείς την αγορά γιατί δεν ασχολούμαστε με την Πολωνία. Πρόσφατα, μάλιστα, υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας και του Συνδέσμου Γουνοποιών της Ρουμανίας. Ο κ. Κοσμίδης υποδέχτηκε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Γουνοποιών της Ρουμανίας, κ. Ντανιέλ Μάργαριτ. Οι δύο τους συζήτησαν για το προϊόν της Γούνας, αντάλλαξαν απόψεις και επισφράγισαν την σύμπραξη των δύο χωρών, υπογράφοντας μνημόνιο συνεργασίας. Το μνημόνιο μεταξύ των δύο φορέων προβλέπει την ανταλλαγή εμπειριών σε διάφορους τομείς διοίκησης, παραγωγής, εμπορίου και προβολής των ειδών Γούνας. Ο κ. Κοσμίδης δήλωσε για αυτή τη συνεργασία πως πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα για το μέλλον της ελληνικής γουνοποίησης. Εμείς προσπαθούμε να αρπάζουμε την κάθε ευκαιρία έτσι ώστε να προβάλλουμε και να προωθούμε την ελληνική γούνα, σημείωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, κ. Δημήτρης Κοσμίδης. Και να πάμε στην Φλόρινα και στον Θανάση τον Γιωργούλα. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Φλόρινα. Και εγώ θα ξεκινήσω έτσι με έναν τρόπο παρουσίασης των σημαντικότερων γεγονότων, ξεκινώντας από την συνέντευξη τύπου που ολοκληρώθηκε λίγο πριν από την πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου. Αφορμή αυτής της συνέντευξης στάθηκε η τελευταία συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής που έγινε, περιβάλλοντος, που έγινε στην Αθήνα για τη διευθέτηση του προβλήματος της λίμνης Βεγορίτιδας σχετικά με το φορέα διαχείρισης. Και εκεί ακούστηκαν αρκετά πράγματα τα οποία έθιξαν τους αγρότες της περιοχής και στη σημερινή συνέντευξη τύπου που θα έχουμε σχετικό ρεπορτάζ και στην αυριανή μας, στα αυριανά δελτίο ειδήσεων και ενδεχομένως της εκπομπής, ξεκαθάρισε το τι ακριβώς γίνεται στην περιοχή με τις αγροτικές εκτάσεις, διότι εκεί ελέγχεται ότι υπάρχουν καταπατημένες εκτάσεις, κάτι που στην πραγματικότητα το γνωρίζουμε και εμείς δεν υφίσταται. Για να μην τρώω πολύ χρόνο, θα έχουμε την ευκαιρία και μέσα από τα δελτία να ακούσουμε τι είπε η κυρία η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου, η κυρία Διαμάντο Κρητικού. Το επόμενο επίσης σημαντικό θέμα είναι αυτό που εξελίχθηκε χθες στη συνάντηση που έγινε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, των Περιφερειακών Συμβούλων και των καθηγητών της Σχολής Καλών Τεχνών και θα έλεγα 20 φοιτητών οι οποίοι αγωνιούν
για το μέλλον της σχολής στην περιοχή. Αντικείμενο όπως ήταν αναμενόμενο Φωτεινή ήταν αυτό που απασχόλησε το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, το κτίριο της Αγίας Όλγας. Το πρόβλημα επιλύεται με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Από το Ταμείο Συνοχής εξασφαλίζονται, δημοσίων εσόδων εξασφαλίζονται τα χρήματα και ορίζονται οι αρμόδιες επιτροπές οι οποίες θα κάνουν τις ανάλογες ενέργειες. Οπότε, όπως δήλωσε και ο Περιφερειακός Αντιπεριφερειάρχης, του χρόνου το φθινόπωρο να είναι έτοιμο το κτίριο για να δοθεί στους ανθρώπους που επαναλαμβάνουν νωρίτερα και από πλευράς καθηγητών αλλά και από πλευράς φοιτητών αγωνιούν, διότι πρόκειται για ένα κτίριο κόσμημα το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Ευχάριστη είδηση, ναι, διότι είχε απασχολήσει αρκετές φορές το Περιφερειακό Συμβούλιο τελευταία. Και βέβαια θα ξεκινήσει έτσι δυσάρεστα, αναφερόμενο στη χτεσινή συνάντηση που έγινε στη Φλόρινα σχετικά με το αποκαλούμενο έγκλημα πώλησης των μονάδων της ΔΕΗ. Εγώ δεν θα σταθώ σε όσα ελέγχθησα, γιατί όλοι γνωρίζουμε τι υπόθηκε από όλους τους εκπροσώπους και τους συνδικαλιστές. Θα σταθώ στην ουσία. Και η ουσία Φωτεινή ήταν ότι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα και εσύ έλεγες ότι πρέπει ο κόσμος να συμπερασταθεί, αλλά δυστυχώς η Φλόρινα δεν έχει να θυμάται πολλά πράγματα από την προσφορά της ΔΕΗ σε ό,τι έχει θέσει την αντιμετώπιση της ανεργίας και το απέδειξε και στη χθεσινή διαδήλωση. Ουσιαστικά απήχανε οι Φλωρινιώτες από τη χθεσινή διαδήλωση που διοργάνωσε το συντονιστικό όργανο. Ήταν πολύ λίγοι αυτοί που συμπαραστάθηκαν στους συνδικαλιστές και τους εργαζόμενους, γιατί θεωρούν ότι πλέον το μεγαλύτερο πρόβλημά τους δεν είναι τι θα γίνει με τη ΔΕΗ. Το μεγαλύτερο πρόβλημά τους είναι πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα της ανεργίας στην περιοχή. Διότι Φωτεινή δεν λειτουργούν τα ορυχεία στην περιοχή. Έχει σταματήσει η δεύτερη μονάδα της ΔΕΗ στον ΑΕΣ Κρήτης και ευελπιστούν ότι και μάλλον προσδοκούν ότι από τις οποιασδήποτε εξελίξεις και την έναρξη λειτουργίας κατασκευής του εργοστασίου της δεύτερης μονάδας αλλά και των ορυχείων της περιοχής θα εξασφαλιστούν κάποιες θέσεις εργασίας έστω και με χαμηλά εισοδήματα, με ροκάματα όπως υποστηρίζουν εδώ οι άνεργοι της περιοχής. Μάλιστα. Αυτά, Θανάση. Αυτά από τη Φλόρινα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό σου απόγευμα. Εμείς θα έρθουμε εδώ στην Κοζάνη και θα δούμε ένα ρεπορτάζ σχετικά με την παρουσίαση βιβλίου που έγινε εδώ στην Κοζάνη χθες το βράδυ. Ο παραδοσιακός χορός στην εκπαίδευση, ιστορική αναδρομή στις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, είναι ο τίτλος του βιβλίου της Ελευθερίας Γκαρτζονίκα Κότσικα. Το περιεχόμενο του βιβλίου προκαλεί και προσκαλεί τον αναγνώστη να γνωρίσει τι είναι ο παραδοσιακός χορός, τα χαρακτηριστικά του, την ένταξή του στην εκπαίδευση, αλλά και τη σημασία του ως σύστημα επικοινωνίας. Άλλωστε, η γλώσσα του σώματος προσδιορίζει τις περισσότερες φορές σημαντικά μας χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα χρήσιμο βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για όσους ασχολούνται με τη διδασκαλία του παραδοσιακού χορού. Δύο λόγοι ήταν αυτοί που με οδήγησαν να γράψω αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι ότι θεωρώ όλοι πρέπει να ξέρουμε την ιστορία, το πώς ένα αντικείμενο που συνδέεται με τον πολιτισμό μας έγινε αντικείμενο διδασκαλίας στις σχολικές αίθουσες. Επομένως, το ένα κομμάτι του βιβλίου μου περιγράφει και βλέπει με μια κριτική ματιά τις κοινωνικές και τις ιδεολογικές συνθήκες που επικρατούσαν στην πορεία αυτή του χρόνου. Το άλλο κομμάτι που με απασχόλησε πάρα πολύ και το αναλύω και το σχολιάζω στο βιβλίο μου ήταν ο τρόπος με τον οποίο αυτό το σημαντικό κομμάτι της πολιτισμικής μας παράδοσης, όπως είναι η χορή, μεταφέρεται σήμερα στα νέα τα παιδιά αλλά και στους μεγαλύτερους ανθρώπους. Νομίζω ότι και τα δύο είναι χρήσιμα και σε αυτούς που διδάσκουν ελληνικούς χορούς, είτε στα σχολεία μας είτε στους συλλόγους, αλλά και όποιον άλλον αγαπάει την παράδοσή μας, αγαπάει να χορεύει, θέλει να διατηρήσει κάποια στοιχεία και προπάντων να μεταφέρει αξίες του πολιτισμού μας στη σημερινή πραγματικότητα. Το βιογραφικό της δικής μας Ελευθερίας Γκαρτζονίκα Κότσικα Πολύπλουσιο είναι σύμβουλος φυσικής αγωγής της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Αττικής, διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πολιτισμού Αθηνών,
στοιχείο που στεχάμε με τα πτυχιακέ σπουδέ τη επιστήμη τη αγωγή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Υπηρεών του Πανεπιστημίου Πατρών. Την παρουσίαση του βιβλίου διοργάνωσαν η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Δυτική Μακεδονία και ο Σύλλογο Γραβενιωτών Κοζάνη ο Εμιλιανό στην αίθουσα Κοβεντάριο στην Κοζάνη. Επειδή μέσα στι δραστηριότητε του συλλόγου μα είναι κατά βάση ο χορός, γι' αυτό δεν θα αφήναμε ανεκμετάλλευτη αυτή την ευκαιρία. Από τη στιγμή που μια παλιά μας φίλη, Ελευθερία Γκαρτζουνίκα Κότσικα, έγραψε ένα βιβλίο σχετικό με το χορό, να μην κάνουμε την πρόταση αυτή να προβάλλουμε το βιβλίο στο ευρύ κοινό της πόλης της Κοζάνης, που έχει και αρκετούς φορείς που ασχολούνται με το χορό, πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους, αλλά και πάρα πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι συμμετέχουν και χορεύουν. Καταρχήν κάνει μια αναδρομή, αναφέρει μάλλον τι είναι ο χορός, και μέσα από την διεθνή βιβλιογραφία, την οποία έτσι μελετά σε βάθος, καταγράφει τι είναι ο χορός. Χρησιμοποιώντας και πρωτογενή υλικό, ξεκινάει από την ίδρυση του ελληνικού κράτους γύρω στο 1850 περίπου, και καταγράφει τη διαδρομή του ελληνικού παραδοσιακού χορού. Η εκδήλωση έκλεισε με παραδοσιακά τραγούδια από την ομάδα του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας. Και να περάσουμε στα Γρεβενά και στον Χρήστο τον Μίμη. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα Φωτεινή, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Να ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι στην Λαμία βρέθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε προσκεκλημένη από τον Σύλλογο Επτανήσιων Φθιώτιδας η Γρεβενιώτικη Χοροδία, Λυγία, και παρουσίασε εκεί την δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Λαμία μερικές από τις πολύ όμορφες μελωδίες που προσφέρει η Λυγία στους παρευρισκόμενους. Να πάμε σε μια είδηση η οποία λαμβάνει χώρα σήμερα, Φωτεινή, τώρα, σήμερα στις 18:30. Έχουμε μια πρόσκληση που έρχεται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα από την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, την Εφορία Αρχαιοτήτων Γρεβενών αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Έχουμε μια ενημερωτική εκδήλωση στις 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών με θέμα αποτίμηση κατάστασης μνημείων Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Να συνεχίσω λέγοντάς σας ότι αυτό το Σάββατο η Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας Γρεβενών πραγματοποιεί τον ετήσιο χορό της. Ήταν κάτι το οποίο έλειπε, θα έλεγα, τα τελευταία ίσως χρόνια, δηλαδή κόμματα να πραγματοποιούν έτσι χοροεσπερίδες. Έχουμε λοιπόν αυτό το Σάββατο εκδήλωση. Έχουμε και την πρόσκληση, όπου στις 8 στο κέντρο Πανόραμα στην Μερσίνα Γρεβενών θα υπάρχει εκδήλωση με προσκεκλημένο και κεντρικό μιλητή, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη. Ναι, μία από τις πολλές φορές που ο κύριος Αυγενάκης έρχεται εδώ στην πόλη μας. Και δύο ακόμη ειδήσεις. Έχουμε δύο προσκλήσεις από το κατάστημα κράτησης Γρεβενών για ένα χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 του μήνα από τις 11 έως τις 12 στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών, και βέβαια σκοπός είναι να συγκεντρωθούν χρήματα για να βοηθήσουν κάποιους κρατουμένους που προφανώς έχουν ανάγκη. Την ίδια μέρα επίσης έχουμε και μια πρόσκληση από την Ελπίδα, η οποία Ελπίδα δίνει πάντα βοήθεια και όχι μόνο αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων ή του Πάσχα ή κάποιες εορταστικές μέρες. Πάντα η Ελπίδα είναι δίπλα στο συμπολίτη μας. Έχουμε μια πρόσκληση λοιπόν αυτή την Κυριακή, 10 του μήνα από τις 11 έως τις 2 στην Κεντρική Πλατεία. Η Ελπίδα μας περιμένει έτσι για να πάμε να κάνουμε κάποιες από τις αγορές, να αγοράσουμε κυκλάμινα πολύχρωμα και ανθισμένα, δώρα, προσφορές αγάπης, δουλεμένα με μεράκι για να ομορφύνουν τις γιορτές μας και να μπορέσουν οι άνθρωποι της Ελπίδας να διαθέσουν τα κέρδη, τα χρήματα, εν πάση περιπτώσει, σε συνανθρώπους που δεν βγαίνουν φωτεινοί ούτε να πούν που τα δίνουν. Πάντως γνωρίζουμε ότι η προσφορά της Ελπίδας είναι πάρα πολύ σπουδαία και μεγάλη εδώ για την περιοχή μας. Καλή επιτυχία λοιπόν στο μπαζάρ της Ελπίδας. Αυτά, Χρήστο. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό σου απόγευμα. Εμείς θα περάσουμε σε διαφημίσεις. Πριν περάσουμε, να σας πω ότι στην επιστροφή, εδώ στο δεύτερο μέρος της ώρας αιχμής, θα είναι κοντά μας ο κύριος Καδόγλου από τον Εμπορικό Σύλλογο της Πτολεμαΐδας. Είναι μέλος του Εμπορικού Συλλόγου της Πτολεμαΐδας. Διαφημίσεις και επιστρέφω. Είναι
Είναι κοντά μας ο κύριος Σταύρος Καδόγλου, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πτολεμαΐδας. Καλησπέρα σας, κύριε Καδόγλου. Καλησπέρα σας. Πολλά τα προβλήματά σας, φαντάζομαι, στον εμπορικό κόσμο εκεί της Πτολεμαΐδας. Είστε ένα χρόνο εκεί στο Διοικητικό Συμβούλιο. Βεβαίως, πέρσι 2 Δεκεμβρίου είχαμε τις εκλογές, αναδείχθηκε το καινούργιο διοικητικό. Εγώ πήρα τη θέση του αντιπροέδρου. Ο πρόεδρος μας είναι ο κύριος Μιχάλης Δελικώστας. Γραμματέας είναι η κυρία Άρτεμις Ιδρεοπούλου. Ταμείας ο Βαγγέλης Αναγνώστης. Και έχουμε τα μέλη μας που είναι ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Άλκης Πυρίδης και ο κύριος Καραλαϊτζόπουλος Μαρθαίος. Οπότε ένας χρόνος, γνωρίζετε καλά, πολύ καλά τα προβλήματα του εμπορικού κόσμου εκεί. Πώς είναι η κατάσταση, τι θέλω να πω. Σε τζίρο είναι χειρότερα τα πράγματα τον τελευταίο χρόνο που γνωρίζετε εσείς? Είναι στάσιμα ή είναι ίσως και λίγο καλύτερα? Τα πράγματα τείνω να πω ότι είναι σταθερά και ένα κλικ προς τα κάτω, δυστυχώς. Βέβαια, είμαι σαν άνθρωπος λίγο αισιόδοξος. Πάντα ελπίζω ότι κάτι καλύτερο θα γίνει και θα πάμε παρακάτω. Αλλιώς θα το είχα κλείσει πριν χρόνια το μαγαζί μου. Το ότι είμαι στον Εμπορικό Σύλλογο δεν είπα ότι είναι πανάκια και ότι μπορέσω να σώσω τα προβλήματα. Βέβαια, μπήκαμε μεράκι, μπήκαμε αγάπη. Υπάρχει ομάδα μέσα η οποία στηρίζει. Είστε νέος άνθρωπος. Ακριβώς, ναι. Και το σκεπτικό ολονών είναι ότι εντάξει, όσο μπορείς να δώσεις, δίνεις και μετά πας παρακάτω, αφήνεις τη θέση να την πάρει κάποιος άλλος. Οπότε η κατάσταση στον Εμπορικό Σύλλογο, όπως λέτε, είναι στάσιμη. Ίσως λίγο πιο κάτω. Είναι λίγο πιο κάτω, δυστυχώς, ναι. Δηλαδή και από τις μελέτες που παίρνουμε την ΕΣΕΕ, υπάρχει δυστυχώς, ο κόσμος δεν έχει την ψυχολογία να ψωνίσει, να ξοδέψει χρήματα για τα βασικά του, ναι μεν, αλλά και αυτά πάλι με μέτρο. Δηλαδή οι στατιστικές αυτό λένε και δείχνουν ότι υπάρχει μια οικονομική, όχι ανάκαμψη, μια οικονομική σταθερότητα, αλλά ο κόσμος πάλι φοβάται να επενδύσει. Ακόμα και αυτό το έξτρα που θα χρειαστεί να πάρει, ένα επιπλέον τραπέζι, ένα επιπλέον πουκάμισο κτλ., θα μείνει πολύ καιρό να το σκεφτεί μέχρι Κατάλαβα. Να το κάνει. Αν και δύο βήματα βέβαια από την πόλη της Κοζάνης, είμαστε πολύ κοντά. Ωστόσο, θεωρώ, πιστεύω, είμαι σίγουρη για την Φλόρινα και την Καστοριά, θα μας τα πούνε εδώ οι αντιπρόσωποι των εμπορικών συλλόγων, αλλά εσείς έχετε αυτό που λέμε την αιμορραγία προς τα Σκόπια, στις άλλες, δίπλα ακριβώς στα σύνορα που πάνε είτε να ψωνίσουν, είτε θα μας τα πούν βέβαια και ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου αυτά, που πάνε για οδοντιατρικές εργασίες και ψώνια, είτε για βενζίνη να γεμίσουν τα τεπόζητά τους, είναι έτσι? Αυτό δεν υπάρχει τώρα, υπήρχε πάντοτε. Είτε λεγόταν Θεσσαλονίκη αυτό, είτε λεγόταν κάποια άλλη πιο μεγάλη πόλη κτλ. Τον τελευταίο καιρό, επειδή υπάρχει κρίση, ακόμα και το λεπτό θα το σκεφτεί ο άλλος και λέει: αχ, ας πάω από εκεί για να έρθει πιο οικονομικά. Βέβαια, μπορεί στο τέλος της ημέρας να κάνεις λογαριασμό να σου έρθει πιο ακριβά το να πας στα Σκόπια, να πας εκτός Ελλάδος ή να πας σε πιο μεγάλη πόλη να ψωνίσεις. Αλλά και μόνο που γίνεται αυτό είναι χρήμα το οποίο φεύγει από τον τόπο. Και αυτό αδυνατίζει όχι μόνο το πορτοφόλι του έμπορα, αδυνατίζει την πόλη σαν πόλη. Όταν η πόλη λοιπόν έχει έναν κύκλο εργασιών και λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτόν τον τζίρο, και αυτός ο τζίρος πέφτει συνέχεια, αυτό έχει αντίκτυπο σε όλους. Από εμένα, από τον απλό υπάλληλο που έχω εγώ στο κατάστημά μου, μάλλον από τον επιχειρηματία, στον υπάλληλο, στο λογιστή μου, γιατί κατάλαβα. Κάτω από μένα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζομαι. Οπότε υπάρχουν άτομα εκεί στην Πτολεμαΐδα, υπάρχει το καταναλωτικό κοινό που πάει στα Σκόπια, ψωνίζει, γεμίζει και το αυτοκίνητό του, το ρεζερβουάρ βενζίνη και αυτό. Επιστρέφει. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο των καιρών και όπως είπατε πολύ σωστά, έχω ακούσει. Και φυσικά σκεφτόμαστε μόνο το οικονομικό κομμάτι και καθόλου την ποιότητα, να πω. Έτσι ακριβώς. Έχω γίνει και μάρτυρας μιας τέτοιας περίπτωσης. Ή στα ιατρικά την παροχή υπηρεσιών. Είχε πάει οδοντίατρο να πάει σε οδοντίατρο εκεί πέρα. Εγώ προσωπικά πηγαίνω σε τοπικό οδοντίατρο. Είχαμε και. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Είχαμε και θανάτους. Δεν είναι μόνο. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Ακριβώς. Το να πάει κάποιος για ένα τουρισμό, να πάει μια βόλτα να δει την πόλη, να δει 2-3 πράγματα, μόνο και μόνο να φύγει από την πόλη τον Σαββάτο ή μια Κυριακή. Δεν είναι κακό. Το να πάει όμως και να πει: α, θα παραφύξω τα δόντια μου εκεί. Όχι, αυτό είναι κακό. Αυτό είναι κακό. Δεν είναι καλό. Πρωτίστως για την υγεία. Ακριβώς. Πρωτίστως για την υγεία. Black Friday. Black Friday. Είχατε συμμετοχή? Από όσο γνωρίζω, όχι πολύ μεγάλη. Πολλά καταστήματα, επειδή έτυχε να συζητήσω κιόλας πριν κάνουμε την Λευκή Νύχτα, έτυχε να συζητώ με πολλούς συναδέλφους και συναδέλφισσες. Όλοι είχαν το σκεπτικό ότι: α, τι θα κάνει την Black Friday. Τι θα κάνει την Black Friday. Την τιμή που είναι να σου κάνω, θα σου την κάνω ούτως ή άλλωστε. Δυστυχώς είμαστε μια πόλη μικρή
και δεν έχουμε μεγάλη δυναμικότητα στο να πούμε ότι έχουμε μεγάλες αλυσίδες και θα χτυπήσει η Black Friday. Και αυτό βέβαια με ευχαριστεί προσωπικά. Γι' αυτό κιόλας μου άρεσε η πόλη μου και δεν θέλω να φύγω. Είχα τη δυνατότητα και δεν έφυγα. Συνεχίζω να μένω στην Πτολεμαϊδα. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει άμεσα τις τοπικές και μικρές επιχείρησεις. Mm-hmm. Βέβαια μιλάω εγώ εκ του ασφαλούς, διότι έχω και μια επιχείρηση η οποία δεν επηρεάζεται και τόσο πολύ. Και ναι, και όχι. Ωστόσο γνωρίζετε. Αλλά ναι, παρόλα αυτά. Ναι. Λόγο, έτσι ακριβώς. Ναι, 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 οι ενδιάμεσες εκπτώσεις βοήθησαν. Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις όχι, ήταν πτωτικές και αυτές. Δηλαδή είναι αυτό το σταθερά πτωτικό. Δηλαδή περιμένανε, κάναμε κάποιες αγορές, αυτά τα οποία ούτως ή άλλως θα τα αγοράζανε, πως περιμένανε τις εκπτώσεις. Και επειδή οι συνάδελφοι είναι υποχρεωμένοι, επειδή είναι εκπτώσεις, να βάλουν εκπτώσεις, είτε είναι καινούργιο είτε είναι παλιό το προϊόν τους, δεν μπορώ να πω ότι ο κόσμος έμεινε ευχαριστημένος από τις εκπτώσεις. Οι συνάδελφοι. Τώρα, να πάμε στα δύσκολα θέματα με τις τράπεζες. Εξακολουθεί να υπάρχει φραγή στα δάνεια. Μπορείτε να δανειοδοτήσετε πιο εύκολα? Ποια δάνεια? Τον τελευταίο χρόνο. Κοιτάξτε, επειδή τυχαίνει να παρακολουθώ πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Ευτυχώς, το γνωρίζετε, γι' αυτό ναι, μιλάω για τον τελευταίο χρόνο. Δεν τυχαίνει να έχω δάνειο. Απλώς το γνωρίζω. Οι τράπεζες μετά από τις 3-4 ανακεφαλαιοποιήσεις που έχουν, δεν δίνουν καν επιτόκια αν κάποιοι έχουν κάποια χρήματα, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει. Ήταν εύρωστος, κράτησε κάποια χρήματα. Ακόμα και αυτά τα πας να τα δώσεις στην τράπεζα για να τα κλείσεις 3, 6, 8, 12 μήνες. Παρ' όλα αυτά η τράπεζα συνεχίζει και σου λέει: τι να τα κάνω, εγώ λεφτά έχω. Δάνεια δεν δίνω. Τα δάνειά μου ναι, μεν είναι στο κόκκινο, αλλά είναι μέχρι ένα σημείο διαχειρίσιμα. Και από εκεί και ύστερα, αν δεν πληρώσω το κόκκινο σου δάνειο, θα σου πάρω το σπίτι. Απλά τα πράγματα. Ή στα σημεία τα οποία δυστυχώς έχουμε φτάσει. Μιλήσατε άρα, για λοιπόν, κόκκινα, παρακαλώ. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια δανειοδότηση δυνατή για να μπορεί κάποια επιχείρηση, κάποιος νέος επιχειρηματίας να ανοίξει κάποια επιχείρηση, να έχει ένα business plan και όχι να πει θα κάνω ακόμα ένα μαγαζί που φτιάχνει τραπέζια ή πουλάει καφέδες ή κάνει ψωμί. Να έχει ένα business plan και να πει θα κάνω ένα προϊόν αυτό με μια ελαφριά καινοτομία και να πάω παρακάτω, να πάω να πάρω μια επιδότηση. Mm. Αυτό το πράγμα είναι λίγο δύσκολο. Έως απίθανο τολμώ να πω. Μια δανειοδότηση εννοείται. Ναι. Γιατί και το ΕΣΠΑ, περιμένετε ΕΣΠΑ, αλήθεια, αν θα βγει πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Προσωπικά έκανα τα χαρτιά μου για το ΕΣΠΑ. Είμαι αδειοδοτημένος εγκαταστάτης συστημάτων ασφαλείας. Έχω τελειώσει τη ηλεκτρονικής. Mm. Και όταν μίλησα με την σύμβουλό μου, μου είπε: κοίταξε, Σταύρε, εσύ σαν ηλεκτρονικός, δεν επιτρέπεται να πουλάς συστήματα ασφαλείας που εγώ βάσει νόμου. Έχω μπορώ και να πουλάω τα συστήματα ασφαλείας. Δεν μπορείς να πουλάς συστήματα ασφαλείας. Θα πρέπει να σταματήσεις από τις 12 παροχές που έχω και εμπορία. Πρέπει να σταματήσεις 12 και να μείνεις μόνο σε μία, η οποία ήταν διδασκαλία στην πληροφορική, κάτι τέτοιο. Λέω, συγγνώμη, άμα είναι αυτό το σκεπτικό, το μαγαζί μου, γιατί να το κάνω κατάστημα το οποίο θα κάνει μαθήματα πληροφορικής. Οπότε το ΕΣΠΑ δεν ξέρω αν βοηθάει πλέον. Δεν ξέρω βέβαια πιο παλιά πώς ήταν. Εγώ το δικό μου το κατάστημα το ξεκίνησα το 10. Δεν έτυχε να μπω στη διαδικασία να πάρω κάποιο πρόγραμμα κτλ. Απλώς όταν βγήκε αυτό και είπανε επιδοτούν τους απόφοιτους της τριτοβάθμιας, λέω γιατί όχι. Το ψάξα και δυστυχώς μου πέσαν τα αυτιά. Λέτε ότι οι όροι δεν είναι ευνοϊκοί. Ακριβώς. Ακριβώς. Μάλιστα. Μιας και είπατε πριν για κόκκινα δάνεια. Γνωρίζετε φυσικά και από τους συναδέλφους σας για τα κόκκινα δάνεια ή μάλλον να μιλήσουμε πρώτα για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Πώς πάει ο εξοδικαστικός μηχανισμός? Γνωρίζετε αν έχει μπει κάποιος στο πρόγραμμα, αν έχει δείξει ενδιαφέρον? Από όσο γνωρίζω έχουν γίνει εγγραφές γύρω στις 10.000, 11.000 έχουν κάνει εγγραφές επιχειρήσεις. Από εκεί και ύστερα οι εγγραφές προχωρήσανε κάποιες με τα σχετικά δικαιολογητικά κτλ. Και από όσο γνωρίζω στην περιφέρειά μας δεν έχει εγκριθεί καμιά ή δεν έχει προχωρήσει καμιά, δηλαδή δεν έχει ολοκληρωθεί. Νομίζω, είμαι σχεδόν σίγουρος. Είχαμε παρακολουθήσει τις προάλλες στο κοβεντάριο με το Σύλλογο Λογιστών Νόμου Κοζάνης. Είχαν κάνει οι άνθρωποι μια πολύ ωραία ημερίδα. Αλλά από όσο γνωρίζω δεν εγκριθεί κανένας, δεν προχώρησε παρακάτω. Βέβαια, οι όροι, επειδή κάθεσα να τους διαβάσω, είναι και λίγο περίεργοι. Δεν είναι όπως ήταν παλιά 120 δόσεις. Πας, λες το χρέος και ξεκινάς και αρχίζεις και αποπληρώνεις. Έχει πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας, έχει πάρα πολλούς κινδύνους κάτω με. Και δεν ξέρω αν θα προχωρήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα προτιμούσα σαν επιχείρηση να έχω 120 δόσεις στην εφορία, 120 δόσεις στο ΤΕΒΕΤ, σημερινό ΕΦΚΑ, και 120 δόσεις προς την τράπεζά μου, για να μπορέσω να κινηθώ έτσι, παρά να τα συγκεντρώσω όλα, γιατί αυτό δεν φέρνει αποτέλεσμα. Ναι, μεν το συγκεντρωτισμό είναι καλό, δηλαδή να πάω όλε μου τι οφειλέ και να έχω μία δόση να δώσω. Ναι, αλλά παρόλα αυτά, άμα είναι να μπω σε μία διαδικασία που θα μου δημιουργήσει και πρόβλημα αργότερα στην επιχείρησή μου, όχι. Μικρομεσαίοι, μικρέ επιχειρήσει, κόκκινα δάνεια. Πληγή. Μεγάλη πληγή. Ο κόσμο μπήκε σε μία διαδικασία είτε με ΕΣΠΑ, είτε γιατί ήξερε ότι θα πάνε καλά οι δουλειέ του και καλά έκανε και επένδυσε. Δυστυχώ, πολλοί πέσαν έξω.
πολύ πέσαμε έξω, θα βάλω και εγώ τον εαυτό μου, γιατί έκανα και εγώ μια μικρή επένδυση από ιδία κεφάλαια. Δεν πήγαν τα πράγματα όπως θέλανε. Από εκεί και ύστερα κόκκινα δάνεια, όπως είπα και πριν, δεν έχω δάνεια. Ευτυχώς είμαι τους τυχερούς. Υπάρχει κόσμος ο οποίος πονάει. Πραγματικά πονάει. Παλεύει νύχτα μέρα μόνο και μόνο να συντηρηθεί και είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξυπηρετήσει το δάνειό του. Μάλιστα. Τώρα, τα ενίκια. Πώς είναι στην Πτολεμαϊδα? Έχουν κλείσει πολλά καταστήματα. Τα παλαιότερα νοικιοστάσια έχουν πέσει οι τιμές στα ενίκια. Είναι προσιτές οι τιμές τώρα στα άδεια καταστήματα για κάποιον που θέλει τώρα να ανοίξει ένα κατάστημα? Καταρχήν, πιστεύω ότι ξεκινάμε λάθος. Το να βρούμε ένα μαγαζί στο κέντρο είναι το μόνο εύκολο. Έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει ένα αλφανίκι, ξέρεις ότι η ταρίφα στην περιοχή είναι περίπου τόσο. 50, 100, 200, 300, mm-hmm. 1000. Έτσι. Ναι, μεν τα ενοικιοστάσια μερικοί προσπαθούν, μερικοί ιδιοκτήτες είναι διαλλακτικοί και λένε εντάξει, το ενίκιο μου ήταν στα 800 ευρώ, δεν μπορείς να μου το πληρώσεις, θέλω να το κάνουμε 700, κλείνουν κάπου στα 600 για να μπορεί και ο ένας να τα δίνει και ο άλλος να τα παίρνει. Από εκεί και ύστερα, το να μπεις μια διαδικασία να βρεις ένα μαγαζί στο κέντρο για μένα είναι το τελευταίο, αφού πρώτα δεν έχεις business plan. Για μένα λοιπόν το λάθος ίσως το κάνουμε εμείς οι επιχειρηματίες που λέμε α, θα ανοίξω ένα μαγαζί και θα κάνω στήλος. Δεν πάει έτσι. Εντάξει, αλλά δεν είναι λογικό να θέλεις να έχεις ένα κατάστημα στο κέντρο, μιας και εκεί είναι η μεγαλύτερη κίνηση εμπορική και των καταναλωτών. Το δικό μου το μαγαζί δεν είναι κέντρο. Είναι τελείως από κέντρα. Τελείως από κέντρο. Είμαι τελείως έξω από το κέντρο. Εντάξει, αλλά αν εγώ θέλω να ανοίξω ένα κατάστημα με ρούχα ή με παιδικά παπούτσια. Εσείς αναγκαστικά θα πάτε στο κέντρο. Σίγουρα, δεν το συζητάω. Οπότε, εκεί τι γίνεται, πώς είναι οι τιμές με τα ενίκια? Είναι εύκολο για μια νεαρή γυναίκα, ένα νεαρό άντρα να ανοίξει ένα κατάστημα? Αν υπάρχει το κεφάλαιο, είναι σχετικά εύκολο. Από εκεί και στερα. Το ενοικιοστάσιο, σαν ενοικιοστάσιο, όπως είπα και πριν, υπάρχουν ιδιοκτήτες που είναι διαλλακτικοί. Η πλειοψηφία τους είναι διαλλακτική. Mm-hmm. Βέβαια, υπάρχουν και οι άνθρωποι που λένε: όχι, η τιμή μου είναι αυτή και άμα θέλεις, θα τα αφήσουν να κάθεται. Υπάρχουν κάποια μαγαζιά τα οποία ακόμα και σήμερα που μιλάμε, 2-3 χρόνια μετά, είναι ακόμα ξενίκιαστα. Γιατί ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να βάλει λίγο νερό στο κρασί του. Έτσι. Προτιμάει προφανώς να πληρώνει το ένφια και να το κρατάει, να το κοιτάει. Αυτό είναι στην ιδιοσυγκρασία του καθενός. Όπως και στην ιδιοσυγκρασία του κάθε επιχειρηματία είναι αν θα μείνει στο κατάστημα γιατί δεν του ρίχνει ο ενοικιαστής. Ο ιδιοκτήτης, συγγνώμη, το ενίκιο, ή θα πάει ακριβώς δίπλα. Έχει τύχει περίπτωση όπου υπήρχε το κατάστημα από τη μία πλευρά και μετακινήθηκε ακριβώς δίπλα. Και βρήκε χαμηλότερο ενίκιο. Προφανώς. Ναι, και είναι και λογικό. Εσείς είστε ένα χρόνο στον. Είστε το νέο Δέλτα Σίγμα του Εμπορικού Συλλόγου. Έχετε κάποιες ιδέες ώστε να καλυτερέψει η κίνηση στην αγορά? Περιμένετε κάτι από τον Δήμο, από την τοπική αυτοδιοίκηση? Έχετε κάποιο σχέδιο? Κοιτάξτε, σαν επιχειρηματίες. Έχετε κάποιο πλάνο, προτάσεις? Ναι. Σαν επιχειρηματίες, πάντα έχουμε μάθει να βασιζόμαστε στα πόδια μας. Να παλεύουμε όσο μπορούμε για να πάμε παρακάτω. Σίγουρα κάθε βοήθεια που μπορεί να δοθεί από την περιφέρεια, από το Δήμο και γενικότερα από συμπράξεις είναι καλοδεχούμενη. Έτσι. Θετική σκέψη να υπάρχει και θετική αύρα και θα πάμε παρακάτω. Απλώς σαν επιχειρηματίες, σαν διοικητικό του Εμπορικού Συλλόγου, προσπαθούμε πάντα να κάνουμε κάτι καλύτερο, να κάνουμε μια δράση επιπλέον, προκειμένου αυτή η πόλη η οποία ζούμε, και μιλάω για την Πτολεμαϊδα και δεν κατηγορώ την Κοζάνη, προς Θεού, και ο Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης έχει πολύ καλές δράσεις. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, προκειμένου να αλλάξει λίγο η ψυχολογία. Γιατί αυτό που σας είπα από την αρχή είναι ότι ναι, μεν υπάρχει μια σταθερότητα, αλλά η ψυχολογία είναι αυτή η οποία δεν βοηθάει. Γι' αυτό το λόγο κιόλας κάνουμε κάποιες δράσεις, οι οποίες δεν είναι μόνο η Λευκή Νύχτα, την οποία θα μιλήσουμε αργότερα. Κάνουμε και άλλες δράσεις. Τις προάλλες είχαμε μια δράση όσον αφορά την γυναική επιχειρηματικότητα, την οποία την είχε οργανώσει πολύ καλά η γραμματέας μας, η Άρτεμη Σιδηροπούλου. Mm-hmm. Φυσικά με όλο το διοικητικό, απλώς τα δικιά της ιδέα το προχωρήσαμε και πήγε πάρα πολύ καλά. Είχε συμμετοχή. Είχε αρκετές γυναίκες. Το θέμα είναι ότι πέρασε ένα καλό μήνυμα και μπήκε το πρώτο λιθαράκι. Από εκεί και ύστερα, σιγά σιγά, εμείς αυτό που κάναμε ήταν να διοργανώσουμε την εκδήλωση, πήραμε τηλέφωνο κόσμο, καλέσαμε κόσμο, προσπαθήσαμε να προωθήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε τη γυναική επιχειρηματικότητα. Mm-hmm. Γενικότερα προσπαθούμε να κάνουμε δράσεις σαν εμπορικούς. Τι στάση υπάρχει στην γυναική επιχειρηματικότητα? Είναι στάση, μη βλέπετε να υπάρχει ανωδική πορεία ή πτωτική? Η γυναική επιχειρηματικότητα θα πρέπει να έχει μία ανωδικότητα, γιατί δυστυχώς η γυναική επιχειρηματικότητα είναι στο ναδύρ σήμερα που μιλάμε. Δεν έχει ανάπτυξη όπως οι περισσότεροι συνάδελφοι είναι άντρες. Δυστυχώς, ευτυχώς, αυτή είναι η κατάστασή μας. Ίσως το ότι είναι λίγο ανδροκρατούμενη η κοινωνία μας, ίσως το ότι φοβούνται να κάνουν μεγάλα βήματα και ειδικά τις ημέρες που ζούμε. Η πλειοψηφία βέβαια των γυναικών έχουν, όπως είπατε και εσείς σωστά, κατάστημα ρούχων, κοσμήματα,
κτλ. Δύσκολα θα δεις μια επιχειρηματία να ασχοληθεί με τον τομέα της πληροφορικής. Δύσκολα θα δεις μια κάποια γυναίκα να ασχοληθεί με τις τεχνολογίες. Ωστόσο, έχουν πολύ αξιόλογες. Είναι το ίδιο αξιόλογες πολλές φορές και πολύ καλύτερες σε αυτόν τον τομέα. Πώς το δικαιολογείτε ότι δεν έχουμε τέτοιου είδους συμμετοχές? Είπατε αυτό για τον φόβο. Φόβος υπάρχει ακόμα και ένας άντρας. Και ένας άντρας. Θα σκεφτεί να ξεκινήσει μια επιχείρηση στις ημέρες μας. Ωστόσο, αν δεν τολμήσεις, έτσι όπως λέτε και σε επιχειρηματίες, δεν μπορείς να έχεις, δεν μπορείς να ξέρεις. Δεν μπορείς να ξέρεις. Το θέμα είναι το ρίσκο που θα πάρεις και πάντα όσους συναδέλφους έχω συζητήσει καινούριους ή θέλουν να ανοίξουν καταστήματα, πάντα τους λέω business plan έχετε. Έχει ρίσκο βέβαια η δουλειά και η επιχειρηματικότητα ακριβώς. Γενικότερα. Από εκεί και ύστερα, γι' αυτό κιόλας φέραμε και τη ΣΕΓΙ εδώ πέρα, για να προωθήσει λίγο τη γενική επιχειρηματικότητα, δηλαδή να μπορέσουμε να σμπρώξουμε αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ υποβαθμισμένο για μένα και δεν θα έπρεπε να είναι. Έτσι. Πολύ ωραία κίνηση. Οπότε να έρθουμε τώρα στην Λευκή Νύχτα, που ήταν και μία απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου. Πείτε μας λίγο, πότε θα είναι η Λευκή Νύχτα στην Πτολεμαϊδά? Στην Κοζάνη είναι σήμερα. Στην Κοζάνη είναι σήμερα. Η δικιά μας Λευκή Νύχτα είναι οργανωμένη για τις 8 Δεκεμβρίου. Θα ξεκινήσουμε... Την Παρασκευή. Την Παρασκευή, ναι, βεβαίως, ακριβώς. Θα ξεκινήσουμε φυσικά πιο νωρίς το απόγευμα, με ζωντανή μουσική. Θα υπάρχουν τρία στάντ τα οποία θα έχουμε μέσα στην πόλη. Θα είναι εκεί στο κέντρο της Πτολεμαΐδας ή θα είναι στην αγορά? Όχι. Έχουμε τρία διαφορετικά σημεία διαλέξει. Κάθε χρόνο κάνουμε εκδηλώσεις Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Πάντα προσπαθούμε να πηγαίνουμε σε διαφορετικά σημεία κάθε φορά. Αυτή τη φορά διαλέξαμε τη διασταύρωση Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Είναι ένας από τους κεντρικούς πεζόδρομους που ξεκινάει προς τα κάτω και προς τα πάνω που φεύγει. Ένας άλλος δρόμος, παράδρομος, πάλι πεζόδρομος, όχι παράδρομος, πλαϊνός δρόμος, είναι η Μεγάλο Αλεξάνδρου και από την άλλη πλευρά είναι η οδός Εθνικής Αντιστάσεως. Είναι δρόμοι οι οποίοι έχουν καταστήματα. Γνωστοί δρόμοι, πολλά. Ακριβώς, είναι πεζόδρομοι. Σκοπός μας είναι με τη ζωντανή, όχι με τη ζωντανή, με τη μουσική η οποία θα παίζεται από τα ηχεία που θα έχουμε εκεί πέρα, με κάποια δέσματα και λίγο κρασάκι που θα έχουμε, να ζεστάνουμε λίγο την αγορά, να ζωταθούμε κι εμείς οι ίδιοι λίγο, να αλλάξει λίγο η διάθεσή μας, γιατί κακά τα ψέματα, γιορτές έρχονται και όλα είναι θέμα ψυχολογίας, όπως είχα πει από την αρχή. Από εκεί και ύστερα, παράλληλα, έχουμε έρθει σε συνεννόηση με τον Δήμο Εορδαίας, όπου θα ανάψει το δέντρο στις περίπου 7 με 7.30. Το άναμα θα το συνοδεύσει η μπάντα του Δήμου, οι οποίοι αργότερα θα κάνουν και μια γύρα μέσα από την πόλη. Φυσικά, 5 πολιτιστικοί σύλλογοι, οι οποίοι θα είναι και αυτοί παρόν με τα δικά τους τραγούδια. Και τέλος θα βγουν και ο Σύλλογος Τροβαδούρων Πτολεμαΐδας να κάνει μια πολύ καλή και γεμάτη γύρα, που ο πρόεδρος τους είναι και ο πρόεδρος του Εμπορικού μας Συλλόγου, να κάνουν μια καλή γύρα μέσα από την αγορά, να τονώσουν πως κάθε χρόνο κάνουν, νομίζω, ναι, παραμονή πρωτοχρονιάς το κάνουν πάντα. Και θα πιστεύω να πάνε όλα καλά. Κάνουν πολύ καλή δουλειά. Έτσι ακριβώς. Κάνουν πολύ καλή δουλειά εκεί ο Σύλλογος Τροβαδούρων της Πτολεμαΐδας. Οπότε την Παρασκευή θα έχετε όλα αυτά τα ωραία που μας είπατε. Βεβαίως. Ναι. Παρασκευή. Από το απόγευμα θα είμαστε εμείς έτοιμοι. Γύρω στις, το ωράριο φυσικά έχουμε πάρει παράταση από τις 8.30 μέχρι τις 12 το βράδυ. Θα υπάρχουν πάρα πολλοί καταστηματάρχες οι οποίοι θα έχουν κάποιες εκτόσεις όχι μόνο εκείνες ημέρες αλλά και τη διάρκεια. Και την Λευκή Νύχτα ειδικά, φαντάζομαι ότι θα έχετε κάποιες εκπτώσεις. Έχουν πάρα πολλοί καταστηματάρχες, ρωτάνε συνεχώς αν πρέπει να δώσουμε κάποια ποσοστά προσφορών κτλ. Αυτό είναι στη διακριτική ευχαίρεια του κάθε επιχειρηματία για το πώς θα λειτουργήσει. Εμείς από την πλευρά μας να καλέσουμε τον κόσμο, όχι μόνο τους συναδέλφους, αλλά και το καταναλωτικό κοινό, να μας θυμίσει με την παρουσία του, να έρθει, να δει ότι στην πόλη μας μπορούμε να κάνουμε πράγματα όλοι μαζί ενωμένοι. Δεν υπάρχει λόγος ούτε να μαλώνουμε ούτε διαξυφισμοί. Πρέπει να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι παρακάτω, να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτό το κλίμα το οποίο είναι αρνητικό. Γιατί οι γιορτές έρχονται και όπως είπα και πάλι και το μερικάζω ξανά, είναι όλα θέμα ψυχολογίας. Να πάμε λίγο παρακάτω, λίγο καλύτερα, να μας κλείσει καλά η χρονιά. Εγώ να σας ευχηθώ να το πετύχετε αυτό, να πετύχετε τον στόχο σας, αυτόν τον ενωτικό. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν εδώ και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην δράση σας την Παρασκευή, στην Λευκή Νύχτα της Πτολεμαΐδας. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Δυστυχώς ο πρόεδρος δεν μπόρεσε να έρθει λόγω των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων. Ακριβώς, και μου είπε να μεταφέρω τις ευχαριστίες του και όλου του Διοικητικού Συμβουλίου. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς κάπου εδώ θα κλείσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι, 3 με 4. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.